Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Μετά από match thriller, η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε με 2-1 την Ίντερ και την πέταξε εκτός Champions League, επικρατώντας τη διαδικασία των πέναλτι με 3-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Όμπλακ, που απέκρουσε 2 πέναλτι, ενώ μοιραίος για τους Νερατζούρι ο Λαουτάρο, που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση. Στη Γερμανία τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα, καθώς η Dortmund επιβλήθηκε με 2-0 της Eindhoven και προκρίθηκε στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με συνολικό σκορ 3-1. Στο τένις έβγαλε την ψυχή της όταν χρειάστηκε η Μαρία Σάκαρη και νίκησε με 2-1 σετ την Dion Paris, παίρνοντας την πρόκληση για τους 8 του Indian Wells, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την 23χρονη Ισπανίδα Έμα Ναβάρο, η οποία απέκλεισε το νούμερο 2, την Αρίνα Σαμπαλένκα. Ευρωπαϊκή βραδιά με ελληνικό ενδιαφέρον απόψε στις 8 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα την Δυναμό Ζάγκρεμπ, θέλοντας να ανατρέψει το εις βάρος του 2-0 του πρώτου μάτς στην Κροατία και να πάρει το εισιτήριο για τους 8 του Conference League. Στις 10 πέφτει στη μάχη ο Ολυμπιακός, που ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στη ρεβάνς που θα γίνει στη Σερβία στην έδρα της Μπατς Κατόπολα. Έχουμε και ντέρμπι αιωνίων στην EuroLeague, Τζάμπολ στις 8 παρατέταρτο στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Πρισμένο παραμένει το πόδι του walk-up, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ωστόσο να είναι αισιόδοξος ότι θα αγωνιστεί, ενώ επιστρέφουν οι Λαρετζάκες και Williams Goss. Στον αντίποδα, ο Αργίνετα Μάντε θα έχει στη διάθεσή του τους Βιλντόσα και Αντετοκούμπο. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, να έχετε μια όμορφη ημέρα.